Στα Διόδια της Κορίνθου συγκεκριμένα, εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφό μας, τον κύριο Σίμω Σοφό, αρχισυντάκτη του atnews.gr, να μάθουμε περισσότερα και να δούμε φυσικά και την κίνηση στα Διόδια της Κορίνθου. Είναι κοντά μας, τον ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα, Σίμω. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βρισκόμαστε στα Διόδια. Στον νησμό της Κορίνθου έχει ξεκινήσει η κίνηση, οι ψηφοφόροι ξεκίνησαν με πορεία προς στα χωριά τους, στις πόλεις τους, εκεί που πάνε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ακριβώς, βλέπουμε κίνηση αρκετή έτσι, δηλαδή όση ώρα είσαι εκεί βλέπεις συνεχώς να περνούν αυτοκίνητα, δεν έχει σταματήσει η κίνηση. Η κίνηση, η Αγγελική, έχει ξεκινήσει από νωρίς, από τις 11 περίπου. Έχουν ξεκινήσει αρκετά αυτοκίνητα, διέρχονται αυτή τη στιγμή την Αθηνών Κορίνθου και όπως μπορείτε να διακρίνετε και εσείς εδώ πίσω από, ακριβώς από μένα, στα πλάνα, τα αυτοκίνητα είναι αρκετά τα οποία περνούν τα Διόδια της Κορίνθου. Αν μπορούμε, Σίμω, να δείξουμε και λίγο εικόνα, να κατεβεί λίγο όμως η κάμερα για να μπορούμε να δούμε και τα αυτοκίνητα τα οποία περνούν, να βλέπουμε και λεωφορεία, τα οποία είναι σχεδόν γεμάτα, να ξέρετε. Και εντάξει, φορτηγά εννοείται για άλλες μεταφορές, αλλά και για τα χιοχήματα στα Διόδια. Περνούν διαρκώς. Βέβαια, σήμερα είναι Παρασκευή, φαντάζομαι αύριο Σάββατο, ειδικά την Κυριακή, η κίνηση θα κορυφωθεί και θα έχουμε και περισσότερο κόσμο εκεί, σε αυτό το σημείο. Να δούμε λίγο και εικόνες από το υπεραστικό κτέλ, ακριβώς δίπλα μας. Εδώ το υπεραστικό κτέλ της Πάτρας. Όσο έχουμε και τη σύνδεση με το Σίμω, να δούμε και εκεί τι ακριβώς γινόταν πριν από λίγα λεπτά. Τα πλάνα μας. Να, βλέπουμε και τα πλάνα μας. Σίμω, καταλαβαίνεις. Πανικός. Πολλοίς κόσμος, λοιπόν, παίρνει το λεωφορείο, πηγαίνει να ψηφίσει, θα πάει βασικά να ψηφίσει την Κυριακή. Και εντάξει, και φοιτητές εδώ στην Πάτρα έχουμε αρκετούς που παίρνουν το λεωφορείο για να φύγουν. Βέβαια, έχουν φύγει και από την προηγούμενη εβδομάδα αρκετοί. Ξέρεις, αυτές τις μέρες επιλέγουν για να κάνουν και μια μικρή απόδραση. Αλλά εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τα παιδιά αυτά θα ψηφίσουν και για πρώτη φορά. Θα είναι και μικρές ηλικίες τώρα, 17-18 χρονών, που πάνε και ψηφίζουν. Λοιπόν, να πούμε πράγματα, να πούμε σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχει δώσει η Ολυμπία Οδός, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει από το πρωί γύρω στα 1.200 αυτοκίνητα. 1.200 αυτοκίνητα, μάλιστα, από τις πρωινές ώρες. Και είναι σήμερα μόνο Παρασκευή, έτσι. Είναι μόνο Παρασκευή, είναι μόνο η αρχή, θα λέγαμε. Έχουμε ακόμα να δούμε πάρα πολύ κίνηση. Είπαμε Σάββατο, Κυριακή, σίγουρα θα κορυφωθεί. Να πούμε λίγο τι θα γίνει και με τα Διόδια, τη δωρεάν διέλευση. Πότε ξεκινάει η δωρεάν διέλευση των οχημάτων από τα Διόδια? Έχει ξεκινήσει, νομίζω. Ξεκίνησε. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω έχουν ξεκινήσει οι δωρεάν διελεύσεις και θα είναι και τη Δευτέρα ελεύθερα. Α, βλέπω ότι ξεκινάει, Σίμω, ξεκινάει από σήμερα τα μεσάνυχτα, Σάββατο 20 Μαΐου. Από σήμερα λοιπόν μετά τις 12 το βράδυ και θα διαρκέσει έως τις 8 το πρωί της Δευτέρας 22 Μαΐου, ώστε να έχουν προλάβει όλοι να επιστρέψουν φυσικά πίσω από στην πόλη τους, ας πούμε, γιατί μιλάμε τώρα για ανθρώπους που φεύγουν για να πάνε να ψηφίσουν και επιστρέφουν και πάλι. Μιλάμε για τον αυτοκινητόδρομο της Ελευσίνας, Κόρινθος Πάτρα, για τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Όλα αυτά είναι δωρεάν. Ιωνία Οδός, αυτοκινητόδρομος της Κεντρικής Ελλάδας, μιλάμε και για πιο πάνω, Εγνατία Οδός, Αττική Οδός. Όλα αυτά λοιπόν θα είναι δωρεάν. Δωρεάν για τους δημότες που επιθυμούν να ψηφίσουν. Να πούμε πάλι τις ώρες. Ναι, ναι, ναι. Πολλοί ψηφοφόροι Αγγελικοί είχαν ζητήσει. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά πολλοί ψηφοφόροι είχαν ζητήσει και κάποια έκπτωση ίσως στα εισιτήρια, πράγμα που δεν έχει γίνει. Δηλαδή, σήμερα το πρωί από τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ, εννοείς. ΚΤΕΛ βεβαίως, ναι. Είχαν ζητήσει κάποιοι να έχουν κάποιες εκπτώσεις, ώστε να μην πληρώσουν τόσα πολλά στα εισιτήρια, γιατί είναι αρκετά χρήματα τα εισιτήρια που πρέπει να δαπανηθούν. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία έκπτωση, οπότε το μόνο ελαφρυντικό είναι εδώ στα Διόδια, που δεν θα πληρώνουν, όπως είπες πολύ σωστά, από τα μεσάνυχτα μέχρι και τη Δευτέρα. Βέβαια, να ενημερώσουμε ότι η Λεβάντε Φέρις, δηλαδή το δρομολόγιο από Κυλλίνη, Ζάκυνθο, Κυλλίνη και Φαλονιά, θα έχει μια μικρή έκπτωση αυτό το δρομολόγιο. Μας ενημέρωσαν και χθες, μας ενημέρωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κύριος Πιλαρινός, ότι θα έχει έκπτωση στα καράβια, στα πλοία που εκτελούν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Εντάξει. Ας πούμε ότι πάνε καλά τα πράγματα προς το παρόν. Θα δούμε περισσότερα. Φαντάζομαι και το atnews.gr θα μας ενημερώνει. Θα μας κρατάει διαρκώς έτσι σε ενημέρωση για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται και στην όμορφη Κορινθία. Εκεί τα αποτελέσματα πώς τα βλέπεις, Σίμω?
Όλοι μιλάνε για ντέρμπι, Αγγελική. Ντέρμπι, έτσι. Θα έχουμε ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Οψόμεθα, να δούμε τι θα γίνει. Την Κυριακή θα είμαστε σε ζωντανή μετάδοση, όπως είπες πολύ σωστά, και θα μεταδίδουμε συνεχώς και συνεντεύξεις και τα πάντα, από. Τα εκλογικά τμήματα είναι έτοιμα, γιατί έμαθα στη Σπάρτη, ετοιμάζονται, από αύριο ετοιμάζονται στη Σπάρτη. Εκεί στην όμορφη Κόρινθο έχουν ετοιμαστεί. Ετοιμάζονται. Εκεί ετοιμάζονται. Έτσι. Γιατί πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια. Πρωί-πρωί της Κυριακής να μπορεί οποιοδήποτε να πάει να ψηφίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σίμω, για αυτή τη σύνδεση. Από τα διόδια της Κορίνθου απευθείας, λοιπόν, Σίμω Σοφός, αρχισυντάκτης του ATNews.gr.